Λοιπόν, γεια σας από το 12 Points. Μαζί μας η εκπρόσωπος της Ελλάδας, Ντέμι. Λοιπόν, Ντέμι, στα γρήγορα, τι σημαίνει για σένα η Eurovision? Με τρεις λέξεις. Τρεις, αυτό με τις λέξεις. Λοιπόν, Eurovision είναι γιορτή, μουσική και κόσμος, ενώ από όλες τις χώρες δεν μπορούσα να τις λέξεις. Το είχες από καιρό στο νου σου για με να πάρεις μέρος? Με έναν τρόπο ναι, το συζητούσαμε κάθε χρόνο. Για κάποιο λόγο και για κάποιους λόγους δεν είχα νιώσει έτοιμη και ότι είναι το σωστό timing. Αλλά πριν πόσο καιρό δηλαδή? Τα τελευταία 2-3 χρόνια το συζητάμε, είναι η αλήθεια. Για κάποιο λόγο επίσης φέτος το ξέραμε όλοι ότι είναι ο σωστός χρόνος. Μόλις είδαμε την πρώτη πρόβα, τι αποκόμισε από την πρώτη σου επαφή με τη σκηνή? Ότι θέλει αυτοπεποίθηση, ότι θα είναι πολύ μεγάλη στιγμή, η στιγμή, η βραδιά, ότι ήταν, δηλαδή το excitement που ένιωσα στην πρόβα πρέπει να είναι το 1% αυτό που θα υπάρξει εκείνη τη βραδιά. Ήταν ήδη πολύ μεγάλο, ήμασταν όλοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, ακόμα και τα βλέμματα που είχαμε με τις χορευτές, ήταν ότι wow, είναι τέλεια. Και αυτό, ότι είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, το συνειδητοποίησα ακόμα πιο πολύ πάνω στη σκηνή. Και μια τελευταία ερώτηση. Πιστεύεις ότι η Eurovision βοηθάει ένα καλλιτέχνη ανεξαρτήτως τη θέση που θα πάρει στο τέλος? Φυσικά. Με πολλούς τρόπους. Δεν είναι μόνο το μετά, τι χρειάζεται να είναι έμπρακτη βοήθεια ή να σημαίνει ένα δίσκο στο εξωτερικό ή οτιδήποτε. Βοηθάει αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ. Βοηθάει η εμπειρία. Βοηθάει το να βλέπεις πόσο επαγγελματικά και υπέροχα δουλεύει αυτό το πράγμα. Με πολλούς τρόπους βοηθάει σίγουρα. Θέλω να ευχαριστήσω. Εγώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε εξωτελικό. Ναι. Λοιπόν, από το 12 Points, θα τα πούμε. Είναι λαπή να μην.